Γιατρός, αθλητής, πολιτικός, μα πάνω απ' όλα αγωνιστής της δημοκρατίας και της ειρήνης. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε στην Κερασίτσα Αρκαδίας στις 3 Απριλίου του 1912. Από τα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης στο Άλμα εις Μήκος. Έλαβε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Στις εκλογές του 1961 πολιτεύτηκε με το Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος, ένα συνασπισμό αριστερών δυνάμεων με επικεφαλή στην ΕΔΑ και εξελέγει βουλευτής Πειραιά. Τον ίδιο χρόνο δραστηριοποιήθηκε στο ειρηνιστικό κίνημα και με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Στις 21 Απριλίου του 1963, η ΕΔΙΕ διοργάνωσε πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία και συνέλαβε πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μίνος Αργυράκης, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και πρώην βουλευτές και υποψήφοι της ΕΔΑ. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, ξεκίνησε την πορεία μόνος του, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία. Ένα σχεδόν μήνα αργότερα, ο Γρηγόρης Λαμπράκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μιλήσει σε συγκέντρωση της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Την ώρα που ο Λαμπράκης κατευθύνεται προς τα γραφεία, πλήθος παρακρατικών είχαν καταλάβει τα γειτονικά πεζοδρόμια, φωνάζοντας συνθήματα. Με αστυνομικούς, με στολές, με χωρίς στολές και με τους ασφαλίτες που τους ξέραμε εμείς που ήταν με πολιτικά. Ένα κλίμα φόβου και τρόμου, δηλαδή όποιος ήθελε να ανέβει πάνω στη συγκέντρωση έπρεπε να περάσει από αυτό το κλίμα, να τον προετοιμάσουν ότι κάτι σοβαρό θα γίνει. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Γρηγόρης Λαμπράκης δέχεται δολοφονική επίθεση από τους ακροδεξιούς Σπύρο Κοτζαμάνη και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, που επέβαιναν σε τρίκυκλο. Περπατάει με τη συνοδεία του να πάει στο ξενοδοχείο. Και μόλις ήταν ακριβώς στο κέντρο του δρόμου, το τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένο εκεί, η Σπανδονή, δεν ήταν πεζόδρομος, ήταν δρόμος, δρομάκι. Βγαίνει με φορά από εκεί, έρχεται, πέφτει επάνω τους και τον χτυπάει το Λαμπράκι. Ο Λαμπράκης, βαριά τραυματισμένος, μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κατάστασή του όμως είναι μία αναστρέψιμη. Το που έγινε τις επόμενες ώρες και επόμενες μέρες, νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτο, ότι σημάδεψε την ιστορία αυτής της πόλης και μόνο. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι εδώ ήταν ένα αλσίλιο με πεύκα, με κυπαρίσια κλπ. Και έβλεπες μανάδες με τα κοριτσάκια τους, νέους, μεγάλους, μεγαλύτερους, να έρχονται να ρωτάνε με αγωνία τι γίνεται. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Μαΐου του 1963 σε ηλικία 51 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξύτατη πολιτική κρίση, αλλά και διεθνή κατακραυγή. Την επομένη, ένα πλήθος 500.000 ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο για το ίστατο χέρι.